με την αντίστροφη μέτρηση να έχει ήδη ξεκινήσει για τις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου που θα αναδείξουν τις νέες δημοτικές και περιφερειακές αρχές. Οι προετοιμασίες στην έδρα της περιφέρειας Πελοποννήσου συνεχίζονται με πυρετόδεις ρυθμούς. Είναι όλα έτοιμα, η εκλογική σάκη είναι των περιφερειακών και των δημοτικών εκλογών χωριστά, όπου μέσα έχουν τη γραφική ύλη, τα ψηφοδέλτια του κάθε συνδυασμού, τα βιβλία των πρακτικών και της ψηφοφορίας, τα λευκά ψηφοδέλτια και όλα τα άλλα χρηστικά αντικείμενα και υλικά που είναι απαραίτητα για τη διενέργεια των εκλογών. Ήδη από την Τετάρτη ξεκίνησε η παραλαβή από τους Δήμους του εκλογικού υλικού που ακολούθως διανέμεται στα εκλογικά τμήματα κάθε περιφερειακής ενότητας. Υπάρχει μια λυσίδα υπαλλήλων από το Υπουργείο Εσωτερικών μέχρι τους Δήμους. Στην πορεία αυτή λοιπόν οι Δήμοι από την Τετάρτη και μετά παραλαμβάνουν το υλικό και το διανύμουν στα εκλογικά τμήματα, τα σχολεία δηλαδή της κάθε περιοχής ή οι χώροι που έχουν επιλεγεί για να είναι εκλογικό τμήμα στα χωριά, στους οικισμούς και στις γειτονιές της πρωτεύουσας και των μεγάλων πόλεων. Στις εκλογές ψηφίζουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους, όσοι δηλαδή έχουν γεννηθεί μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2006. Δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου. Καταρχήν οι Έλληνες πολίτες και Ελληνίδες που έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας και είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και δικαίωμα ψήφου έχουν και οι πολίτες χωρών που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατοικούν σε δήμους της περιφέρειας, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους που έχουν μέχρι 30 Ιουνίου του 2023. Οι κάλπες θα ανοίξουν στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα κλείσουν στις 7 το απόγευμα. Έχουμε 1.770 εκλογικά τμήματα. Είναι 120 εκλογικά τμήματα παραπάνω από τις βουλευτικές εκλογές. Σε κάθε εκλογική περιφέρεια, όπως τις λέμε για τις ανάγκες των εκλογών, έχουν αυξηθεί τουλάχιστον 20 με 30 τα εκλογικά τμήματα, γιατί ο όγκος των εργασιών των δικαστικών αντιπροσώπων και των εφορευτικών επιτροπών είναι αρκετός και μειώσαμε τον πληθυσμό των εκλογέων σε κάθε εκλογικά τμήμα για να διευκολύνουμε και να βγουν γρήγορα τα αποτελέσματα. Όπου χρειαστεί, ο επαναληπτικός γύρος θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Οκτωβρίου. Έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε όπου δεν αναδειχθούν δήμαρχοι ή στην περιφέρεια ο περιφερειάρχης από την πρώτη Κυριακή, έχουμε όλα τα υλικά έτοιμα, δηλαδή μια επανάληψη αυτού που γίνεται στην παρούσα φάση, έτσι ώστε να γίνουν εκλογές επαναληπτικές στις 15 Οκτωβρίου με την ίδια διαδικασία. Το Υπουργείο Εσωτερικών θα τροφοδοτείται με τα εκλογικά αποτελέσματα των αυτοδιοικητικών εκλογών από όλη την Ελλάδα μέσω 22.722 συσκευών που αποτελούν μέρη του συστήματος ασφαλούς μετάδοσης αποτελεσμάτων.